Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου πριν περάσω στο νομοσχέδιο μερικά σχόλια για τις σημερινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού σχετικά με την πανδημία. Φυσικά στη σκιά της μετάλλαξης της μετάλλαξης όμικρον, ανακοινώσεις οι οποίες αποτελούν άλλη μία δόση στην κοροϊδία και στη συγκάλυψη των κυβερνητικών ευθυνών για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Τι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός? Επανέφερε την ίδια χρεοκοπημένη συνταγή της ατομικής ευθύνης, που έχει ως αποτέλεσμα την εκτείναξη των κρουσμάτων, έχοντας οδηγήσει παράλληλα τα νοσοκομεία σε κατάρρευση, αξιοποιώντας το όπλο του εμβολίου ως άλοθη για να μην κάνει τίποτα άλλο, τόσο συνολικά ως προς τα μέτρα προστασίας που απαιτούνται για τη δημόσια υγεία, όσο και για τα ειδικότερα που χρειάζονται για να τρέξουν οι εμβολιασμοί. Μάλιστα, το χαράτσι των 100 ευρώ ανά μήνα για τους άνω των 60 ετών, που θα χρηματοδοτεί, όπως είπε, τα νοσοκομεία, τα οποία ερίστον παρόδο παραμένουν στο έλεος της υποχρηματοδότησης 2 χρόνια μετά την εμφάνιση της πανδημίας. Ενώ είναι με προκλητικό τρόπο και ποντάροντας τον κοινωνικό αυτοματισμό, τι ισχυρίστηκε? Πως το μέτρο αυτό, ως πράξη δικαιοσύνης, θα συμπληρώσει την εκστρατεία πειθούς της κυβέρνησης, όταν είναι ανύπαρκτη μια ουσιαστική εκστρατεία ενημέρωσης για τα ωφέλη του εμβολιασμού. Ακόμα και η ευκαιριακή αυτοδιάγνωση μέσω της διάθεσης ενός δωρεάν self-test σε συγκεκριμένα διαστήματα, Δεκέμβρη και Γενάρη, όπως αναφέρθηκε, για εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, απέχει έτη φωτός από μια σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση. Όμως, για ακόμα μια φορά, δεν ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός πουθενά για καθολικό πρόγραμμα δημόσιο δωρεάν εμβολιασμού με όλα τα αποτελεσματικά και ασφαλή εμβόλια, για ύπαρξη σαφών οδηγιών ώστε να αξιοποιούνται τα ολοένα και εμπλουτιζόμενα επιστημονικά δεδομένα στη βάση ιατρικών ενδείξεων, ώστε να διενεργεί το εμβολιασμό με το κατάλληλο εμβόλιο. Δεν είπε τίποτα για δωρεάν πλήρη προληπτικό ιατρικό έλεγχο πριν τον εμβολιασμό και κατοχήρωση για όσους πρέπει να εξαιρεθούν, ότι δεν θα υφίστανται καμία συνέπεια ή διάκριση, ειδικότερα για δωρεάν πλήρη προληπτικό έλεγχο για τις παθήσεις που απαλλάσσονται από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, για παράδειγμα η εξέταση ή εξετάσεις για συγκεκριμένα αλλεργιογόνα. Δεν ακούσαμε τίποτα για πλήρη καθημερινή ενημέρωση για όλα όσα προκύπτουν από την πορεία των εμβολιασμών, όπως επίσης δεν ακούσαμε και τίποτα σε ό,τι αφορά την αναγκαία εμβολιαστική εκστρατεία για τα ζητήματα της εξαντλητικής ενημέρωσης και των απαντήσεων σε υπαρκτά ερωτήματα, δυνατότητα ακόμα και σε επίπεδο ουσιαστικής και προσωποποιημένης ενημέρωσης του λαού για την ανάγκη του μαζικού εμβολιασμού. Επίσης δεν ακούσαμε τίποτα για κέντρο ελέγχου και φαρμακοεπαγρύψεις, για σταθερή παρακολούθηση των εμβολιασμένων, για έγκαιρη παρέμβαση σε τυχόν παρενέργειες και επιστημονική καταγραφή των αποτελεσμάτων του εμβολιασμού, τόσο των άμεσων όσο και των μακροπρόθεσμων. Αντίθετα, και οι σημερινές ανακοινώσεις, στη βάση φυσικά και των παλαιότερων, ρίχνουν νερό στο μήλο κάθε σκοταδιστικής ή αν θέλετε και αντιεμβολιαστικής άποψης, ενισχύοντας μάλιστα αυτή την κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο, όπως είπαμε και στην προηγούμενη Επιτροπή, αφορά ένα νομοσχέδιο το οποίο υπηρετεί την παραπέρα εφαρμογή των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στην υγεία. Με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, που αποτελούν ένα βήμα στην κατεύθυνση προσαρμογής του δημόσιου συστήματος υγείας στους κανόνες της αγοράς, ιδιωτικοποιώντας παραπέρα το πλαίσιο προμηθειών των δημοσίων υπηρεσιών υγείας. Και αυτό προωθείται μέσω της μετατροπής της ΕΚΑΠΗ από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μετατροπή που ενισχύει ακόμα περισσότερο τη λειτουργία της ΕΚΑΠΗ ως ιδιωτικής επιχείρησης, η οποία θα πουλάει στην πραγματικότητα προϊόντα και υπηρεσίες στους φορείς δημόσιας υγείας. Όπως ορίζεται και στο 5ο άρθρο, τα έσοδα από κάθε είδους δραστηριότητα, άρα και επιχειρηματική. Δεύτερον, τη σύνθεση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, το οποίο θα αποτελείται κατά βάση από ανθρώπους των επιχειρήσεων
και που θα ρυθμίζουν θέματα της αγοράς με τους κανόνες της αγοράς. Βάζετε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Και όλα αυτά στις πλάτες του δημοσίου συστήματος της υγείας, το οποίο αποτελεί με τη σειρά του μεγάλη και σίγουρη αγορά. Τρίτον, τη δυνατότητα να υλοποιούνται έργα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τα γνωστά ΣΔΙΤ, στα συγκεκριμένα άρθρα 20 και 4, προωθώντας έτσι την εξέλιξη του δημόσιου συστήματος υγείας με βάση τους νόμους της αγοράς και τη μετατροπή του σε ρυθμιστή του ανταγωνισμού. Τέταρτον, ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή κεντρικών διαγωνισμών προμηθειών θα αφορά όχι μόνο σε προϊόντα αλλά και σε υπηρεσίες υγείας, δηλαδή ιατρικές και νοσηλευτικές πράξεις, διευρύνοντας έτσι ακόμα περισσότερο την είσοδο των επιχειρήσεων στη δημόσια υγεία. Και πέμπτον, συστήνονται θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου και ορισμένου χρόνου, προσωπικού δηλαδή, χωρίς μόνιμη και σταθερή εργασιακή σχέση. Ενώ οι εργαζόμενοι προγραμμάτων του ΑΕΔ συνεχίζουν να εργάζονται με τις ίδιες απαράδεκτες συμβάσεις. Και επιπλέον προβλέπεται η μεταφορά προσωπικού από φορείς των ήδη αποψηλωμένων υπηρεσιών του Δημόσιου Συστήματος Υγείας στην ΕΚΑΠΗ. Συνεπώς, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, με το οποίο προωθούνται αλλαγές στο σύστημα των προμηθειών υγείας στην πραγματικότητα, ρυθμίζει και με αυτόν τον τρόπο τη μείωση της κρατικής δαπάνης για τα δημόσια νοσοκομεία. Το κομμάτι του κρατικού δηλαδή προϋπολογισμού που κατευθύνεται στα δημόσια νοσοκομεία μειώνεται συνεχώς, την ίδια ώρα που οι ανάγκες των δημοσίων νοσοκομείων σε υποδομές, εξοπλισμό και προσωπικό, και μάλιστα μέσα στην πανδημία, αυξήθηκαν δραματικά. Αλλά ακόμα και ό,τι ο κρατικός προϋπολογισμός θα διαθέτει, αυτό θα κατευθύνεται στους επιχειρηματίες του χώρου μέσω των πληρωμών των νοσοκομείων. Όλα τα παραπάνω είναι εντελώς και πέρα και έξω από τη δική μας λογική για ένα κρατικό και δημόσιο φορέα που θα εξοπλίσει τα δημόσια νοσοκομεία με όλο τον απαραίτητο τελευταίες τεχνολογίες υλικοτεχνικό ή ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό με μοναδικό κριτήριο τις ανάγκες του νοσοκομείου, των νοσοκομείων αλλά και του πληθυσμού που αυτά καλύπτουν. Όταν όμως δεν υπάρχει καμία παραγωγική βάση, κανένας κεντρικός σχεδιασμός για την παραγωγή αντίστοιχου υλικού στη χώρα, ο λαός βρίσκεται και θα βρίσκεται εκτεθειμένος στις διαθέσεις των επιχειρηματικών ομίλων, είτε εγχώριων είτε ξένων, όπως εξάλλου πολύ γλαφυρά αναδείχθηκε την περίοδο της πανδημίας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.